Τον λυπάμαι αληθινά το αντίστοιχο. Γιατί στο βάθος δεν είναι κακός. Μα ποιος του φταίει? Ποιος του παραταβάλει με μένα? Χαίρετε κύριε. Λοιπόν, μικρούλα μου, τα βάσανά σου τέλειωσαν. Πείτε μου, ανυπομονώ να μάθω. Ναι, ο μορφωνιός ακόμα δεν στήρθε από την ταραχή που πήρε ο δόλιος αν του δώσανε το γράμμα του και είδε πως ούτε τάγκηξες καθόλου. Τώρα πια δεν ελπίζει τίποτα, όπως μου είπε. Γι' αυτό καταθέτει τα όπλα και αποσύρεται. Μόνο με παρακάλεσε θερμά να σου πω ότι ο έρωτας που τώρα και τρεις μήνες φλογίζει την καρδιά του και που σήμερα χάνει πια κάθε ελπίδα να βρει ανταπόκριση ήταν αγνός και τίμιος. Ότι ονειρευόταν πάντα να σε κάνει δική του, αλλά ότι αυτό το όνειρο το σκόρπισα εγώ που κρατάω σκλαβωμένη την καρδιά σου. Ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει ούτε για μια στιγμή την όψη σου. Ότι όποια ήταν θα είναι η μοίρα του, αυτό θα σε λατρεύει σαν θεά, ως την τελευταία του πνοή. Και τέλος μου είπε ότι αν υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει να σου φανερώσει διάπλατα τον έρωτά του, αυτό είναι ο σεβασμός που νιώθει για τις αρετές μου, τις ασύγκριτες. Ακριβώς έτσι μου τα είπε. Και να σου πω, μου φαίνεται σαν τίμιο παλικάρι που του αξίζει κάποια συμπόνια. Γιατί όσο και να είναι, σε αγαπάω δυστυχής και υποφέρει. Τα μάτια του δεν ξεγελούν. Η λάμψη τους πάντα μου το έλεγε πως μ' αγαπάς τα αλήθεια. Ναι, τι λες? Λέω πως μου κάνει κακό να σας βλέπω έτσι να λυπάστε έναν άνθρωπο που μισώ μέχρι θανάτου. Και αν μ' αγαπούσατε αληθινά όσο λέτε, θα βλέπατε καλύτερα πόσο προσβλητικές είναι για μένα οι επιθέσεις του. Ναι, αλλά ο καημένος δεν ήξερε τα αισθήματά σου για μένα. Γι' αυτό σου λέω όταν λυπάμαι. Και μια που οι προθέσεις του ήταν... Οι προθέσεις του? Δεν μου λέτε. Μήπως είναι από καλή του πρόθεση που θέλει να με κλέψει? Ναι, να με κλέψει. Αν ήταν τίμιος άνθρωπος, θα το βάζε ποτέ στο νου του να μ' αρπάξει από τα χέρια σας για να με κάνει θέλοντας και μη γυναίκα του? Θέλω. Και μήπως θα μπορούσα πια να ζήσω ύστερα από μια τέτοια προσβολή? Τι είναι αυτά που μου λες? Μάλιστα. Έμαθα πως αυτός ο αδιάνθρωπος σχεδιάζει μια απαγωγή εις βάρος μου. Και απορώ πως μπόρεσε να μάθει ότι κανονίσατε να παντρευτούμε το πολύ σε μια εβδομάδα. Αφού ούτε εγώ δεν το ήξερα ως χθες, όταν εσείς ο ίδιος μου το είπατε. Θέλει λοιπόν ο κύριος να σας προλάβει. Να, αυτό είναι όλο. Μπαμπα, δε βαριέσαι. Μην ακούς τι λένε. Α, με συγχωρείτε. Μου το είπε ένας πολύ έντιμος άνθρωπος που. Κάνει λάθος! Είναι πολύ αστείο με την αλήθεια. Λοιπόν, δεν φταίει κανένας για όλα αυτά παρά μονάχα εσείς. Αν είχατε φανεί σε αυτό το υποκείμενο λιγότερο ευγενικός και του τα είχατε ψάλει για καλά από την αρχή, τώρα θα σας φοβότανε και σίγουρα θα καθόταν στο αυγά του. Και αν θέλετε να ξέρετε, από τη μέρα που μου έστειλε εκείνο το γράμμα έλεγε πως θα με κλέψει. Γιατί νομίζει ο κουτός ότι κι εγώ τον αγαπώ. Νομίζει τάχα ότι δεν σας θέλω, μόνο που ο κόσμος πιστεύει το αντίθετο. Και ότι καθώς λέει, θα τον άφηνε ευχαρίστως να με πάρει από κοντά σας. Είναι τρελός. Φαίνεται ξέρει να υποκρίνεται, αφού όπως βλέπω μπόρεσε να σας παραπλανήσει. Πιστέψτε με, σας γελάω ο άθλιος με την ευγένεια και τα καθώς πρέπει καμώματα. Αχ, Θεέ μου, πόσο δυστυχισμένη είμαι. Δεν μπορεί πια ένα κορίτσι να φυλάξει την αξιοπρέπεια και την υπόλοιψή του. Δεν είναι τρόπος, Θεέ μου, να γλιτώσω από τις προσβολές ενός αφθάδη που έχει το θράσος έπειτα από τόσα και τόσα να θέλει σώνη και καλά ο αθεόφοβος να αφήσω εσάς και να πάρω αυτόν. Μα μπορεί ποτέ, μικρούλα μου, να γίνει ένα τέτοιο πράγμα? Έλα, ησύχασε, μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ μια φορά σας το λέω. Αν δεν αφήσετε την οργή σας να ξεσπάσει υποχρεώνοντας αυτόν τον άνθρωπο να ξεκόψει οριστικά, με άλλα λόγια, αν ως αύριο δεν με απαλλάξετε μια για πάντα από τις αφθάδειές του, θα πάψω πια να σας μιλώ για αυτό το ζήτημα και να στενοχωριέμαι και τότε. Ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Έλα, ησύχασε, μη θυμώνεις έτσι. Ησύχασε, γυναικούλα μου, ησύχασε και μη σε νοιάζει. Πάω να τον έβρω και να του τα πω από την καλή του μασκαρά. Πέστε του, μην τολμήσει πάλι να αρνηθεί τα σχέδιά του, γιατί τα έμαθα από πρόσωπα αξιόπιστα. Και ότι τώρα πια που ξέρω τους σκοπούς του, όχι μόνο δεν φοβάμαι μη με κλέψει, μα και τον προκαλώ για να το κάνει. Μπράβο. Πέστε του, μην ξοδεύει τον καιρό του άσκοπα, μια και έχει καταλάβει τα αισθήματά μου. Και προπαντός, μην περιμένει να του λένε δυο φορές το ίδιο πράγμα. Αν θέλει να μην γίνει η αιτία συμφοράς. Έννοια σου, θα του πω ό,τι χρειάζεται. Όμως, με ύφος που να δείχνει πως η καρδιά μου του μιλεί. Μα ναι, Χρυσούλη μου, δεν θα ξεχάσω τίποτα από όσα μου είπες. Πηγαίνετε γρήγορα. Μην αργήσετε. Αλίμονο, μου είναι αδύνατο να κάνω μια στιγμή χωρίς τη συντροφιά σας. Ησύχασε, κουκλίτσα μου, δεν θα αργήσω καθόλου. Έχετε δει ποτέ σας, πέστε μου, πιο φρόνιμο κορίτσι? Τι ευτυχισμένος που είμαι. Πόσο χαίρομαι που βρήκα μια γυναίκα όπως την ήθελα. Να, έτσι θα έπρεπε να είναι φτιαγμένες όλες.
Κι όχι σε μερικές ξαδιάντροπες κοκέτες που γυρνούν μπογιατισμένες μες στους δρόμους και που εξαιτίας τους ο κόσμος δείχνει με το δάχτυλο τους έντιμους συζύγους. Απαγωγέα! Ιστή οφείλω την τιμήν. Ιστάς βλακίες σας. Πώς? Ελάτε, ελάτε τώρα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να σας πω. Σας είχα για πιο φρόνιμο με την αλήθεια. Με κάνατε να πιστέψω με τα ευγενικά και πολύ υποχρεωτικά σας ψέματα ότι είχατε ολότερα ξεγράψει από το μυαλό την Ισαβέλα. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι εξακολουθείτε να ελπίζετε. Σας φέρθηκα ως εδώ ευγενικά όπως είδατε. Μα θα με κάνετε στο τέλος να ξεσπάσω. Γιατί βλέπω δεν παίρνετε από καλούς τρόπους. Δεν μου λέτε. Δεν τρέπεστε καθόλου εσείς, ένας νέος καθώς πρέπει, να βάζετε στο νου σας τέτοια παλιό πράγματα? Να σκαρώνετε σχέδια απαγωγής εις βάρος μιας ευγενικιάς και τίμιας κόρης, θέλοντας έτσι να εμποδίσετε ένα γάμο που είναι για αυτήν η μόνη ευτυχία? Μα ποιος σας είπε ένα τέτοιο πράγμα, κύριε? Ναι, ναι, ας αφήσουμε κατά μέρος την υποκρισία, κύριε. Η Ισαβέλα μου τα είπε. Και μες την να σας πω για τελευταία φορά ότι η καρδιά της που μου ανήκει και το ξέρετε δεν μπορεί άλλο να υποφέρει τις αφθαδιές σας. Αφού αρκετά τόσο καιρό σας άφησε να δείτε ποια είναι η εκλογή της. Ότι θα προτιμούσε να πεθάνει πιο καλά παρά να παντρευτεί εκείνον που της φέρετε έτσι πρόστιχα. Και ότι θα είναι τρομερά τα αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας αν δεν φροντίσετε γοργά χωρίς καμιά αναβολή να δώσετε ένα τέλος. Αν τα έχει πει στα αλήθεια όσα ακούω, τότε κύριε, ομολογώ ότι είμαι ολότελα νικημένος. Τα λόγια της αυτά που είναι τόσο ξεκάθαρα δίνουν οριστικά ένα τέλος στην υπόθεση. Γιατί χωρίς αναβολή θα κάνω ό,τι μπορώ να την ευχαριστήσω. Αν τα έχει πει στα αλήθεια, ώστε αμφιβάλλετε. Και σίγουρα θα τα έχετε για ψέματα και όλα τα άλλα παράπονα που ως τώρα εγώ σας έκανα από μέρος της. Λοιπόν, για να πιστείτε, ακολουθήστε με. Θα δείτε αν λέω υπερβολές και αν η καρδιά της μπαλανσάρει διόλου ανάμεσά μας. Μπρος, πάμε να τη βρούμε. Πώς, μου τον κουβαλάτε εδώ? Αυτό μονάχα έλειπε. Που έχετε. Δεν το φαντάζομαι τώρα κι εσείς να παίρνετε το μέρος του εναντίον μου? Όχι χρυσό μου, όχι τέτοιο πράγμα. Το ξέρεις καλά πόσο ακριβή μου είσαι. Μα να τι γίνεται. Ο κύριος από εδώ θα ρει πως όλα όσα του έχω πει ως τώρα για λογαριασμό σου είναι παραμύθια. Πως του τα λέω τάχα ξεπίτηδες για να τον κάνω να πιστέψει ότι αγαπάς εμένα και όχι αυτόν. Τον έφερα λοιπόν εδώ για να τον βγάλεις μόνη σου από την πλάνη του που άδικα του δίνει ελπίδες. Μα τι, δεν νιώσατε ακόμα τα αισθήματα και τους σκοπούς μου? Μήπως δεν εκδηλώθηκα αρκετά? Κυρία, αμφέβαλα για μια στιγμή, το ομολόγω. Ωστόσο, θα έπρεπε και εσείς να ομολογήσετε πως όλα όσα μέχρι σήμερα ο κύριος είχε την καλοσύνη να μου διαβιβάσει εκ μέρους σας, είχαν τη δύναμη να ρίξουν σαπορία μια καρδιά ερωτευμένη. Και μου προξένησε αληθινά μια τόσο δυνατή βαθιά εντύπωση η απόφαση που έχετε πάρει και που κρίνει οριστικά την τύχη του ερωτά μου, ώστε θαρώ είναι δίκαιο να με συγχωρέσετε που θέλησα το ίδιο πράγμα να το ακούσω δύο φορές. Όχι. Η απόφασή μου δεν πρέπει καθόλου να σας εκπλήξει. Και πρέπει να είσαστε βέβαιος ότι όλα τα μηνύματα που σας έφερε ο κύριος αντιπροσωπεύουν τα αληθινά μου αισθήματα. Μάλιστα. Που άλλωστε είναι πολύ φυσιολογικά. Θέλω να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια. Η τύχη έριξε στο δρόμο μου δύο ανθρώπους που γεννούν τα πιο αντίθετα αισθήματα μες στην καρδιά μου. Ο ένας, ο εκλεκτός μου, μ' αγαπά σαν τίμιος άνθρωπος. Γι' αυτό έχει όλη την εκτίμηση και όλη την αφοσίωσή μου. Μικρό. Ο άλλος έχει για αντάλλαγμα της φλογερής του αγάπης όλο το μίσος και την αηδία που εμπνέει ο ίδιος με τους τρόπους του. Η παρουσία του ενός είναι ακριβή. Και με γεμίζει από χαρά μεγάλη, από ευτυχία. Η όψη του αλουνού μόνο με φρίκη και έχθριτα γεμίζει την καρδιά μου. Να γίνω σύζυγος του ενός είναι το μόνο που ποθώ στον κόσμο. Μα αντί να γίνω σκλάβα του αλουνού, θα προτιμούσα κάλλιο να πεθάνω. Άκου τα ομορφωνιέ. Όμως τόσο καιρό δεν αντέχω πια. Δεν μπορώ να ζήσω μέσα στη φρικτή αγωνία μου. Λίγο ας βιαστεί ο αγαπημένος μου να με εξελευτερώσει από το μαρτύριο τούτο, κάνοντας γρήγορα το μισητό του αντίπαλο να χάσει κάθε ελπίδα. Ας μας ενώσει ένας ευλογημένος γάμος για να ξυπνήσω επιτέλους από τον απέσιο εφιάλτη μου. Μα ναι, μικρούλα μου, αυτό κι εγώ ετοιμάζομαι να κάνω. Είναι το μόνο που ζητώ. Θα γίνει πολύ σύντομα.
Ξέρω, είναι ντροπή για ένα κορίτσι να φανερώνει έτσι ελεύθερα τους πιο κρυφούς του πόθους. Καθόλου, καθόλου! Μα η στιγμή αυτή είναι τόσο κρίσιμη για μένα που αναγκάζομαι χωρίς ντροπή να κάνω μια γλυκιά εξομολόγηση σε αυτόν που έχω διαλέξει για άντρα μου. Ναι, κουκλίτσα μου, ναι, ματάκια μου, ναι, ψυχούλα μου. Ας το σκεφτεί πως είναι πια καιρός να μου αποδείξει την αγάπη του. Ναι, σωστά. Να, φίλησέ μου το χέρι. Ας κάνει γρήγορα να τελειώσει αυτός ο γάμος που για πάντα θα με κάνει ευτυχισμένη. Και ας δεχτεί από μένα εδώ τον όρκο πως θα του είμαι πιστή ως το θάνατο. Τα βλέπετε, κύριε. Δεν την βάζω εγώ να σας τα πει. Μ' αγαπάει. Τι τα θέλετε, μ' αγαπάει. Και τώρα, είστε ευχαριστημένος. Έχετε να μας πείτε τίποτα άλλο? Απολύτως τίποτα. Τι βλάκα, Θεέ μου. Κυρία, τώρα πια κατάλαβα τι ζητάτε από μένα. Και σας υπόσχομαι σε τρεις ημέρες το πολύ να σας απαλλάξω από την παρουσία εκείνου που τόσο αντιπαθείτε. Θα μου χαρίζετε έτσι την πιο ασύγκριτη χαρά. Γιατί επιτέλους η όψη αυτή είναι τρομερά ενοχλητική. Απέσια, φρικτή, ανυπόφορη. Σας ενοχλεί που του μιλάω έτσι? Θεέ μου, όχι, δεν λέω αυτό. Μα τον λυπάμαι όσο και να είναι στη θέση που βρίσκεται. Και είναι πολύ βαριά τα λόγια σου. Θα ήταν λίγα όσα κι αν έλεγα. Λοιπόν, η επιθυμία σας θα ικανοποιηθεί, σας το υπόσχομαι και πάλι. Σε τρεις ημέρες το αργότερο, τα μάτια σας δεν θα αντικρίζουν πια τον άνθρωπο που λέτε ότι συχαίνεστε. Σας πιστεύω. Χαίρετε, κύριε. Φίλε μου, σας λυπάμαι ειλικρινά. Αλλά. Όχι, κύριε, όχι, όχι. Από μέρος μου δεν θα ακούσετε κανένα παράπονο. Η κυρία αποδίδει ασφαλώς δικαιοσύνη και στους δυο μας. Γι' αυτό πρέπει και οι δυο μας να την ευγνωμονούμε και μάλιστα να βάλουμε τα δυνατά μας για να την ευχαριστήσουμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα κάνω. Χαίρετε. Κακόμοιρο παιδί. Είναι μεγάλη η θλίψη σου. Έλα, έλα, φίλησέ με. Έχεις και εσύ την ίδια καρδιά όπως και η Ισαβέλα. Έλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα πηγαίνω. Χαίρετε και πάλι. Πολύ τον ελυπάμαι τον δυστυχισμένο. Δεν του αξίζει. Απ' άλλο μέρος, η αγάπη σου, Χρυσούλη μου, με συγκινεί όσο δεν μπορώ να σου το πω. Και θέλω να έχει την ανταμοιβή της. Πάει πολύ να περιμένεις μια εβδομάδα ακόμα. Γι' αυτό θα παντρευτούμε αύριο κιόλας και. Αύριο! Αύριο κάνεις πως δεν σ' αρέσει η πονηρούλα. Όμως εγώ καταλαβαίνω τι χαρά σου δίνει αυτή η κουβέντα μου. Και ξέρω πως από καιρό θα ήθελες να έχει τελειώσει. Ναι, αλλά. Πάμε, πάμε γρήγορα να τα ετοιμάσουμε όλα. Τι να κάνω, Θεέ μου, φώτισέ με. Ναι, ο θάνατος μου φαίνεται λιγότερο φρικτός από μια τέτοια συμφορά. Γι' αυτό, ό,τι και να κάνω για να γλιτώσω, θα είναι δικαιολογημένο. Δεν πρέπει να δηλιάσω, η ώρα περνά. Είναι νύχτα. Ας φύγω όσο θα λείπει αυτός ο τύραννος. Ας τρέξω γρήγορα σε εκείνον που αγαπώ, να ενώσω μόνο μια στην τύχη μου με τη δική του. Θα λείψω ακόμα λίγο να ετοιμάσετε για αύριο εκείνα που σας είπα και. Πού συμφορά μου! Εσύ είσαι χρυσό μου. Πού πας τόσο αργά? Μου είχες πει όταν έφευγα πως ήσουν κουρασμένη και πως θα πήγαινες την ίδια ώρα να πλαγιάσεις. Και μάλιστα με παρακάλεσες να μη σε ανησυχήσω διόλου ως αύριο το πρωί. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά. Τι. Με βλέπετε έτσι συγχυσμένη και δεν ξέρω να σας εξηγήσω την αιτία. Τι είναι, τι συμβαίνει? Μίλησε. Κάτι πολύ παράξενο. Παράξενο. Ναι. Εξαιτίας της αδελφής μου αναγκάζομαι να βγω. Μα. Ναι, μου ζήτησε να της παραχωρήσω το δωμάτιό μου, όπου την έχω τώρα κλειδωμένη. Έβαλε στο μυαλό της κάτι φοβερό. Τι είναι αυτά που μου λες? Ποιος θα το πίστευε να αγαπά τον εραστή που διώξαμε? Το Βαλέριο. Μέχρι παραφοράς. Για να καταλάβετε πόσο πολύ τον αγαπά, σας λέω μονάχα πως ήρθε να με έβρει τέτοια ώρα στο σπίτι για να μου φανερώσει τις ερωτικές ανησυχίες της. Να μου πει ότι θα πεθάνει αν δεν αποκτήσει τον άντρα των ονείρων της και να μου εξομολογηθεί πως είναι τώρα ένας χρόνος που αγαπιούνται μυστικά από τον κόσμο και πως από την αρχή είχαν μείνει σύμφωνοι να παντρευτούν. Και μου είπε πως επειδή έμαθε σε τι απελπισία έχω φέρει τον αγαπημένο της, ναι, που ύστερα από αυτό δεν την εθέλει όπως φαίνεται, ήρθε να με παρακαλέσει να της δώσω για αυτή τη νύχτα το δωμάτιό μου. Φοβάται μήπως ο καλός της φύγει σε ταξίδι τώρα που έχει χάσει ολότελα πια τις ελπίδες του για μένα και θέλει να το συγκρατήσει. Σκέφτηκε λοιπόν πως ο καλύτερος τρόπος θα είναι να περιμένει μόλις θα σκοτεινιάσει στο παράθυρό μου και καθώς θα τον δει να περνά από κάτω, να του μιλήσει προσπαθώντας να μιμηθεί τη φωνή μου, έτσι που άλλος να ξεγελαστεί και να νομίσει πως είμαι εγώ. Άκουε. Να του δώσει ελπίδες για λογαριασμό μου, λέγοντάς του δυο γλυκά λογάκια και με τρόπο να του πάρει την υπόσχεση ότι θα μείνει. Άκουε.
Με άλλα λόγια, η αδελφή μου θέλει να υποφεληθεί από τη σύμπτωση τούτη. Και το βρίσκει σωστό αυτό, δηλαδή? Εγώ είμαι έξω φρενών. Αδελφή μου, τη είπα, τρελάθηκες? Δεν κοκκινίζεις διόλου? Ντροπή να ρωτοκτυπιέσαι με τέτοιου είδους ανθρώπους που το έχουν συνήθεια να αλλάζουν κάθε τόσο και γυναίκα. Να ξεχνάς ότι είσαι μια κοπέλα από σπίτι και να προδίδεις τις ελπίδες του κηδεμόνα και προστάτη σου ενός ανθρώπου που ο Θεός σου έταξε να παντρευτείς. Του αξίζει, μα την αλήθεια, και είμαι ευχαριστημένος για αυτό που γίνεται. Να μη σας τα πολυλογώ, τη μάλωσα βαριά και έκανα ό,τι μπόρεσα για να αντιμεταπίσω. Μα αυτή δεν έπαβε να κλαίει και να χτυπιέται και να μου λέει πως θα πεθάνει από τον καημό της αν της αρνηθώ αυτή τη χάρη. Πως μια ξένη θα νιώθει καλύτερα τον πόνο της, παρόσο τον ενιώθω εγώ που είμαι αδελφή της. Έτσι που στο τέλος πια δεν μπόρεσα άλλο να βαστάξω και αναγκάστηκα να υποχωρήσω. Και για να αποφύγω ένα σκάνδαλο που θα μπορούσε να ξεσπάσει σε βάρος μου, πήγαινα τώρα δά να πω στη Λικουρητία τη γειτονοπούλα μας, που τόσο την πενάτη για τις αρετές της, να έρθει να κοιμηθεί μαζί μου απόψε. Όμως δεν πρόφτασε γιατί ξαναγυρίσατε. Όχι. Τέτοιες μπερδεψοδουλειές εγώ δεν τις θέλω μες στο σπίτι μου. Βέβαια δεν με νοιάζει για τον αδερφό μου, μα είναι φόβος να μας δούνε απόξω. Και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει με κανέναν τρόπο. Εκείνη που θα πάρει το όνομά μου, όχι μόνο χρειάζεται να είναι τίμια και από σπίτι, μα ούτε και να την υποψιάζεται κανείς δεν πρέπει. Γι' αυτό θα πάω γρήγορα να διώξω αυτή την ξετσίποτη και να... Α, για το όνομα του Θεού, μην το κάνετε αυτό. Θα ήταν τρομερό για την αδελφή μου. Και θα είχε δίκιο να μου παραπονεθεί πως δεν σεβάστηκα το μυστικό της. Λοιπόν, αφού θα ρει ότι εγώ μονάχα ξέρω την τροπή της, τουλάχιστον αφήστε με να την αδιώξω μόνη μου. Ωραία, πήγαινε να την αδιώξεις. Ναι, αλλά δεν πρέπει να σας δει. Κρυφτείτε σας παρακαλώ και δείτε την μονάχα που θα βγαίνει. Καλά. Καλά, έστω. Να ξέρεις όμως ότι μόνο για χατήρι σου βαστάω το θυμό μου. Αλλά θα τρέξω μόλις φύγει προκομμένη από εδώ να διηγηθώ αυτή την όστιμη ιστορία στον πολύξερο αδελφό μου. Να δούμε ποιος από τους δυο μας θα γελάει τώρα, αυτός ή εγώ. Σας εξορκίζω όμως. Μην πείτε σε κανέναν πως ανακατώθηκα κι εγώ σε αυτή την υπόθεση. Τώρα σας καληνυχτίζω, γιατί μόλις φύγει η αδελφή μου θα πάω κατευθείαν στο δωμάτιό μου. Θεέ μου, πότε πια να ξημερώσει η αυριανή μέρα. Στο μεταξύ, βρίσκομαι σε μια τρομερή ανυπομονησία. Βιάζομαι να ανταμώσω τον αδελφό μου και να του πω την τύχη του. Αδελφή μου, λυπάμαι, αλλά μου είναι αδύνατο να σου την κάνω τέτοια χάρη. Η υπόλοιψή μου, που μου είναι ακριβή, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε κρατήσω περισσότερο μέσα στο σπίτι μου. Πήγαινε. Καληνύχτα. Να την, φεύγει. Παλιό γυναίκο. Ας κλειδώσουμε την πόρτα, μην τύχει και ξανάρθει. Μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου, στη δύσκολη τούτη ώρα. Για πού να το έβαλε. Ας την ακολουθήσουμε λιγάκι. Τουλάχιστον η νύχτα με βοηθά. Τι, στο σπίτι του ομορφωνιού. Τι λογαριάζει να κάνει. Ποιος είναι? Μην κάνετε θόρυβο, Βαλέριε. Σας προειδοποιώ, είμαι η Σαβέλα. Σκύρανες ψέματα. Εκείνη δεν σου μοιάζει. Και είναι μια τόσο τίμια κοπέλα, όσο είσαι εσύ μια ξετσίποτη που παίρνει τις ψεύτικα και το όνομα και τη φωνή της. Θέλω να μας ενώσουν τα δεσμά του γάμου. Γι' αυτό, αν το θέλετε κι εσείς... Αν το θέλω... Είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μου. Και έχετε το λόγο της τιμής μου, πως από αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να δεχτώ το χέρι σας όταν και όπου θελήσετε. Βλάκα! Περάστε με στο σπίτι μου χωρίς κανένα φόβο. Τον απατημένο αντιζηλό μου δεν τον λογαριάζω πια. Αν γελαστεί και έρθει για να σας πάρει από μένα με τη βία, ορκίζομαι πως τούτο δω το χέρι μου θα του παράξει την καρδιά του αλίπητα. Μην κάνει σαν τρελό. Δεν σου την παίρνω, έχει τον λόγο μου. Και δεν ζηλεύω μα την πίστη μου καθόλου για του όρκου που τη κάνει. Λοιπόν, ησύχασε. Ησύχασε κι εγώ θα σε παντρέψω. Τι σε νοιάζει. Και τώρα α του τσακώσουμε μαζί. Η μνήμη του πατέρα, καθώ και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχω για την αδελφή, με αναγκάζουν να φροντίσω την τιμή τουλάχιστον τη οικογένεια. Hola! Hola!
Τι συμβαίνει? Τα σέβη μου, κύριε Κομισάριε. Η παρουσία σας είναι αναγκαία εδώ. Φοράστε σας παρακαλώ τη ρόμπα σας και λάβετε τον κόπο να με ακολουθήσετε. Πάρτε μαζί σας και ένα φως αν δεν σας κάνει κόπο. Εξερχόμεθα. Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν παίρνει αναβολή. Τι ακριβώς, υπέτε μου. Να, θα μπείτε μέσα στο σπίτι αυτό και θα τσακώσετε μαζί επ' αυτό φόρο ένα νέο και μια νέα που χωρίς πολλές κουβέντες πρέπει να ενωθούν με γάμο. Είναι δική μας η κοπέλα και την έχει ξελογιάσει κάποιος Βαλέριος. Την έμπασε στο σπίτι του αφού της υποσχέθηκε να τη στεφανωθεί και τώρα είναι κλεισμένοι οι δυο τους και τα λένε. Το κορίτσι είναι από οικογένεια, καλή και τιμημένη, αλλά... Εν δι' αυτή περιπτώσει η σύμπτωση είναι λίγα ευτυχής. Εφόσον ο κύριος την χάνει συμβολαιογράφος. Ο κύριος από εδώ? Μάλιστα, βασιλικός συμβολαιογράφος. Επιπλέον έντιμος άνθρωπος. Αυτό δα εννοείται. Μπείτε σιγά σε τούτη εδώ την πόρτα και έχετε το νου σας να μην βγει κανένας. Θα πληρωθείτε για τον κόπο σας καλά, μείνετε ήσυχοι. Φτάνει να κάνετε καλά και τη δουλειά σας. Και ακούστε εδώ. Αν τύχει και θελήσει αυτός ο κύριος από μέσα να σας δώσει κανένα πουρμπουάρ, μην το δεχθείτε. Πώς, κύριε, υποψιάζεστε έναν αντιπρόσωπο της δικαιοσύνης? Ελάτε, ελάτε, το είπα για αστείο. Και τώρα πάω γρήγορα να κουβαλήσω εδώ τον αδερφό μου. Ποιος είναι? Α, εσύ αδελφέ μου, μα τι θέλεις? Έλα, έλα μαζί μου δάσκαλε ξαναμοραμένε. Έχω να σου δείξω κάτι αληθινά ωραίο. Πώς? Σου φέρνω μια είδηση πολύ ευχάριστη. Δηλαδή? Η Λεωνόρα σου, πού είναι σε παρακαλώ? Μα γιατί αυτή η ερώτηση? Είναι θαρρός στον μπάλο, σε μια φίλη της. Ε, ναι, δεν σου λέω. Ωστόσο, έλα μαζί μου, έλα και θα δεις σε τι ωραίο μπάλο έχει πάει η προκομμένη. Μα τι θέλεις να πεις, δεν σε καταλαβαίνω. Έχεις όμως δασκαλέψει σπουδαία. Οι κλειδαριές και αλυσίδες, η δυσπιστία για τα μαλώματα είναι ο χειρότερος τρόπος για να τις κρατάει κανείς στον ίσιο δρόμο. Μόνες πρέπει να νιώθουν την ανάγκη να είναι τίμιες. Το τραγουδάκι αυτό εσύ μου το έχεις μάθει. Και βρίσκω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο περίεργο στον κόσμο από μια γυναίκα που με το ζόρι κάθεται φρόνημα. Τι τα θέλεις αδελφέ μου? Οι γυναίκες θέλουν πάντα λίγη ελευθερία. Λοιπόν σε βεβαιώνω πως η Λεωνόρα σου από ελευθερία έχει πάρει αθεόφοβη με την ψυχή της. Μα επιτέλους που θέλεις να καταλήξεις? Αδελφέ μου, είσαι άξιος της τύχης σου. Γι' αυτό όχι μόνο δεν σε λυπάμαι, αλλά ευχαριστιέμαι κιόλας για το κάζο που παθαίνεις. Να, τι αποτελέσματα είχαν τα μαθήματα που δώσαμε σε δύο αδελφές. Η μια τραβιέται μακριά από έναν γορτάκια και η άλλη τρέχει ξοπίσω του. Αν δεν μου εξηγήσεις αυτό το ένιγμα... Το ένιγμα είναι ότι ο μπάλος δόθηκε στο σπίτι του σινιόρ Βαλέριου. Την είδα με τα μάτια μου. Να, τώρα δά. Να μπαίνει βιαστικά στο σπίτι του ερωμένου της και αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε οι δυο μας βρίσκεται σίγουρα στην αγκαλιά του. Ποια? Η Λεωνόρα! Άφησε τα αστεία, σε παρακαλώ. Τα αστεία, μωρέ, καλός είναι τούτος. Πτωχέ το πνεύμα. Σου το είπα και στο ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή η Λεωνόρα βρίσκεται στο σπίτι του Βαλέριου, ο οποίος πριν ακόμα αρχίσει να κυνηγά σαν βλάκας που είναι την Ισαβέλα, τα είχε ψήσει με την προκομμένη σου από καιρό και μάλιστα είχαν δώσει και αμοιβαία υπόσχεση γάμου. Μα είναι τόσο απίθανα όλα αυτά που λες. Θα σκάσω. Δεν θα το πιστέψει ακόμα κι αν το δει με τα ίδια του τα μάτια. Τα χρόνια μα την πίστη μου δεν χρησιμεύουν σε τίποτα όταν κανείς δεν έχει λίγο μυαλουδάκι. Μα τι αδερφέ μου, θέλεις να πιστέψεις? Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα. Τίποτα παρά μονάχα να με ακολουθήσεις. Έλα και σε λιγάκι θα βεβαιωθείς. Θα ειδείς αν είχαν σχέσεις τώρα και ένα χρόνο ή αν αυτά που λέω το σύνορα είναι παραμύθια. Τι άλλο να σου πω? Μα μου είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψω πως η Λεωνόρα μπόρεσε να δώσει αλλού το λόγο της χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα. Εγώ που από τα παιδικά της χρόνια ποτέ δεν της αρνήθηκα ούτε το παραμικρό. Ναι, ναι. Ήθελα πάντα να την ευλέπω όλο να χαίρεται και να γελά. Εγώ που σε κάθε ευκαιρία της έλεγα να μην ξεχνά πως θα είναι πάντα ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, έλα.
Έλα, έλα και θα καταλάβεις την υπόθεση αυτή με όλες τις λεπτομέρειές της. Έφερα κιόλας έναν κομισάριο και έναν συμβολιογράφο που θα φροντίσουν να γίνει ο γάμος σύμφωνα με τον νόμο. Καταλαβαίνεις, έχουμε και δυο υποχρέωση να τους παντρέψουμε ύστερα από αυτά που έγιναν. Και δεν πιστεύω, αδελφέ μου, να είσαι τόσο άνανδρος ώστε να θέλεις να κρατήσεις για λογαριασμό σου μια γυναίκα ατιμασμένη. Ελπίζω να έχει μείνει τόσο δα μυαλό μες στο παραδερμένο σου κεφάλι. Εγώ τέτοιο πράγμα? Όχι δα. Ξέρεις καλά ότι ποτέ δεν θα την είχα τέτοια αδυναμία να θέλω να αποκτήσω μια γυναίκα δίχως τη θέλησή της. Κι όμως ακόμα δεν το χωράει το κεφάλι μου. Έλα, έλα, άστα τώρα αυτά, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πάμε και θα δεις. Να είμαστε. Αυτό είναι, αδελφέ μου, το σπίτι του προκομμένου. Α, τι βλέπω. Να και ο κομισάριος βγαίνει για να μας πει τα μαντάτα. Εις την προκειμένη περίπτωση, κύριοι, πάσα βία περιτεύει. Και αν όντως επιθυμείτε η υπόθεση αυτή να καταλήξει εις γάμον, δύναστε να κατευνάσετε την παραφορά σας. Αμφότεροι τείνουν αμοιβαίως εις γάμον. Και ο λεγόμενος Βαλέριος ήδη υπέγραψεν ότι δέχεται ως σύζυγον την γυναίκα της στη στιγμή ταύτην ευρίσκεται πλησίον του. Και εκείνη? Αρνείται ρητός να εξέλθει της οικίας μέχρι σου και ημείς συνενέσετε εις τον περιού ο λόγος γάμων. Όχι, κύριοι, όχι! Κανένας δεν θα περάσει το κατόφλιμο αν πρώτα δεν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Δεν είμαι ξένος, με γνωρίζετε και οι δυο. Και έκανα το καθήκον μου υπογράφοντας το συμβόλαιο που έχει στα χέρια του ο κύριος κομισάριος και που, αν θέλετε, μπορείτε να το ειδείτε. Αν έχετε σκοπό να επικυρώσετε αυτό το γάμο, τότε λάβετε τον κόπο να υπογράψετε κι εσείς πάνω στο ίδιο συμβόλαιο. Αν όχι, σας το λέω, θα δρασκελίσετε το πτώμα μου πριν μου στερήσετε τη γυναίκα που αγαπώ. Όχι, 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 δεν έχουμε κανένα σκοπό να σου τη στερήσουμε. Έχει μεσάνυχτα, ας επωφεληθούμε. Μα είναι η Λεωνόρα. Σιωπή. Μα πάψε λοιπόν. Μα θέλω να μάθω. Πάλι τα ίδια, θα πάψεις, ναι ή όχι. Πάντως, ό,τι και αν πρόκειται να συμβεί. Η Ισαβέλα έχει την αγάπη μου καθώς και εγώ έχω τη δική της. Ακούστε, κύριοι, δεν ζητώ να επιτύχω κάτι που εκ των υστέρων ίσως δεν θα είχε την επιδοκιμασία σας. Μα αυτό που λέει δεν είναι... Πάψε, σου λέω, πάψε! Πάψε, γιατί υπάρχει λόγος να πάψεις. Σε λίγο θα φωτιστείς, κάνε υπομονή. Ναι, ναι, χωρίς άλλες κουβέντες, κύριε, συμφωνούμε κι οι δυο να γίνεται ο σύζυγος εκείνης που τώρα δα βρίσκεται μέσα στο σπίτι σας. Η σύνταξη του συμβολέου εγένετο επί τη βάση του όρου τούτου. Διό και ο χώρος ο προοριζόμενος δια το όνομα της συζύγου μένει λευκός. Υπογράψατε. Η νύφη θα εμφανιστεί εκ των υστέρων. Το δέχομαι. Κι εγώ πολύ το θέλω. Κοντεύει η ώρα που θα γελάσουμε. Εδώ, εδώ, εδώ. Υπόγραψε, αδελφέ μου, η τιμή σου ανήκει. Μα τι, όλο αυτό το μυστήριο. Διάβολε, πολύ φασαρία κάνεις. Υπόγραψε λοιπόν, κουτόγερε. Εκείνος μιλάει για την Ισαβέλα και εσύ για τη Λεωνόρα. Ας παραδεχτούμε πως είναι η Λεωνόρα. Θα την αφήσεις να πάρει αυτόν τον άνθρωπο, ναι ή όχι? Χωρίς άλλο θα την αφήσεις. Ναι, τότε λοιπόν υπόγραψε, να τελειώνουμε. Ορίστε, υπογράφω κι εγώ. Ας είναι, υπογράφω. Μα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σε λίγο θα καταλάβεις. Θα επανέλθουμε. Και τώρα, έλα να σου εξηγήσω πώς έγιναν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τι μαρτύριο του την νεαρή λιμοκοντόρη, τι σαχλή, τι ενοχλητική. Άφησα τον μπάλο στη μέση μόνο και μόνο για να γλιτώσω από τα κομπλιμέντα τους. Όλοι ζητούσανε, κυρία, να φανούν ευχάριστοι κοντά σας. Και καταντούσαν ανυπόφοροι. Εγώ προτιμούσα την πιο απλή κουβέντα από όλα τα εξωφρενικά παραμύθια που σωραδιάζουν του τι βλάκες. Φαντάζομαι πως όλα υποχωρούν μπροστά στην ξανθιά περούκα τους. Αλλά εκείνο που καθόλου δεν χωνεύω σε αυτούς είναι ότι συνηθίζουν πάντα να κοροϊδεύουν τους γέρους. Και το έχουν για μεγάλη εξυπνάδα κάθε φορά που θα σε πλησιάσουν με ένα υφοσιλήθιο, τάχα ηρωνικό, για να σου ψιθυρίσουν στα αυτή πως ο τάδε γέρος κύριος είναι ερωτευμένος με την τάδε κυρία και πως αυτό είναι σόνι και καλά πολύ αστείο. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άντρες που αγαπιούνται με την πίστη μου καλύτερα από κάθε νεαρό δίχως μυαλό και φρένο.
Αλλά μου φαίνεται πως βλέπω, ε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έγινε το πράγμα. Ναι. Α, να, τη βλέπω να έρχεται μαζί με τη Λιζέτα. Λεωνόρα, πολύ λυπάμαι που αναγκάζομαι για πρώτη φορά να σου κάνω παράπονα. Ξέρεις καλά ότι ποτέ δεν θα μπορούσα με κανένα λόγο για κανένα ζήτημα να σου επιβάλλω με το στανιό τη θέλησή μου και να σου στερήσω την ελευθερία σου. Πράγμα που άλλωστε δεν το έκανα ποτέ μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εσύ, μη δίνοντας καμιάν αξία στις καλές μου προθέσεις, πήγες να μπλέξεις με ένα νέο χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα. Και το χειρότερο, του δώσες και το λόγο σου να τον επαντρευτείς. Δεν μετανιώνω για τη στάση που κράτησα ως τώρα απέναντί σου. Όμως η πράξη σου αυτή καταλαβαίνεις ότι με προσβάλλει. Και εκείνο που μου κάνει περισσότερο κακό είναι ότι ακριβώς αυτή η προσβολή έρχεται σαν αντάλλαγμα της τρυφερότητας που σου δείξα ως τώρα. Σας βεβαιώνω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μου τα λέτε όλα αυτά. Πιστέψτε με, δεν έχω αλλάξει διόλου απέναντί σας. Σας εκτιμώ, σας αγαπώ όπως πάντα. Και ομολογώ θα ήταν έγκλημα βαρύ να συνδεθώ με ένα άλλο πρόσωπο. Όμως δεν το έχω κάνει. Τίποτα δεν μπορεί από εδώ και μπρος να αλλάξει τα αισθήματά μου. Και για να σας το αποδείξω, αν θέλετε, αύριο κιόλας θα παντρευτούμε. Όσο για μένα, αυτό είναι η μόνη μου επιθυμία. Μα τότε, αδερφέ μου, τι ιστορίες είναι αυτές που. Κοπέλα μου, δεν βγήκε στον αδάπο του Βαλέριου το σπίτι. Δεν ήσουν στην αγκαλιά του πριν από λίγο. Δεν τα έχετε ψημένα οι δυο σας τώρα και ένα χρόνο. Εγώ? Θέλετε να με τρελάνετε? Ποιος είναι αυτός που τόλμησε να με συκοφαντήσει έτσι πρόστιχα? Αδελφούλα μου, θέλω να φανείς γενναιόφρονη και να με συγχωρέσεις μόλις σου την καρδιά. Εγώ είμαι αυτός που τόλμησε να σε συκοφαντήσει έτσι πρόστιχα. Όμως δεν φταίω διόλου, πίστεψέ με. Βρέθηκα σε μια τόσο δύσκολη θέση, πέρασα στιγμές τόσο φρικτής αγωνίας που αναγκάστηκα να καταφύγω στο αδιάντροπο τούτο στρατήγημα. Γι' αυτό συγχώρεσέ με. Έπειτα, η διαγωγή σου ως τώρα απέναντι στον κηδεμόνα σου στάθηκε τέτοια που μπροστά της η διαγωγή που έδειξα εγώ στο δικό μου τον κηδεμόνα παίρνει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Μα πάλι σκέψου πως η μοίρα δεν μας φρόντισε το ίδιο. Σε εσάς, κύριε κηδεμόνα, δεν νιώθω καμιά ανάγκη να δικαιολογηθώ. Πιστεύω πως έτσι σας εξυπηρετώ πιο πολύ από όσο σας αδικώ. Τι θα θέλετε, ομολογώ δεν μου αξίζατε. Γι' αυτό λοιπόν προτίμησα να εμπιστευτώ την τύχη μου στα χέρια ενός άλλου, όχι στα δικά σας. Όσο για μένα, κύριε, θα το θεωρούσα παρόλα αυτά μεγάλη μου τιμή να τη δεχτώ από το ίδιο σας το χέρι. Αδελφέ μου, κάνει κουράγιο. Βλέπεις, η τακτική σου τα φταίει όλα. Και δυστυχώς δεν θα βρεθεί κανένας να σε λυπηθεί τώρα που είσαι γελασμένος. Αν είχες λογικευτεί πριν σε γελάσουν, το πράγμα θα ήταν διαφορετικό. Μα την πίστη μου του αξίζει αυτή η τιμωρία. Και θα γίνει ένα τρανό παράδειγμα για όσους του μοιάζουν. Δεν ξέρω αν η πράξη της αδερφής μου πρέπει να χρησιμέψει για παράδειγμα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι κανένας δεν μπορεί να την κατηγορήσει. Να τι θα πει να κάνει το ζώρικο στην καρδιά μιας γυναίκας. Ωστόσο, παντρεμένος δεν ήταν. Και σπάω το κεφάλι μου, άραγε. Μπορεί κανείς να τον επικερατά? Όχι. Ακόμα δεν μπορώ να βγω από την κατάπληξή μου. Αυτή η δαιμονισμένη πονηριά μου μπέρδεψε το μυαλό. Όχι, ούτε ο Σατανάς ο ίδιος δεν μπορεί να κρύβει τόση κακία μέσα του. Θα βάζα πάνω στη φωτιά το χέρι μου, δίχως να το συλλογιστώ, για τούτο εδώ το βρώμο θήλυκο. Α, δυστυχίας όποιον ύστερα από αυτό θα έχει εμπιστοσύνη σε γυναίκα. Η καλύτερη είναι γεμάτη προστιχιά και ατιμία. Αυτό το φύλλο είναι φτιαγμένο για να κολλάζει τους ανθρώπους. Το απαρνιέμαι ολότερα από εδώ και μπρος. Να σπάνε στο διάβολο όλες οι γυναίκες του κόσμου. Μπράβο. Και τώρα πάμε στο σπίτι μου. Σας προσκαλώ όλους. Ελάτε, σιόρ Βαλέριε. Θα προσπαθήσουμε αύριο να καλμάρουμε την οργή του. Κυρίες μου, αν γνωρίζετε άνδρες τρυφνούς ολίγων, στείλτε τους οπωσδήποτε εις το σχολείο συζύγων. Στο θέατρο της εβδομάδος ακούσατε την κωμωδία του Μολιέρου «Σχολείο συζύγων». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνη: Τζένι Ρουσέα Ισαβέλα, Στέφανος Φωτιάδης Σγαναρέλος, Θάνος Λιβαδίτης Βαλέριος, Γιώργος Νέζος Άριστος, Αθηνόδωρος Προύσαλης Κομισάριος, Αγνή Βλάχου Λεωνόρα, Άννα Πολιτήμου Λιζέτα, Νάσος Χριστογιαννόπουλος Έργαστος. Μετάφρασης Στέφανου Φωτιάδη. Μουσική επιμέλεια Μύρτας Πολίζου. Ρύθμισης ήχου Θανάση Τάρτα.
Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Νίκου Πράπα. Thank you.